Πείνα, τιμωρία και φόβος. Η μέθοδος της καταστολής στη Βενεζουέλα. Τιτλοφορείται έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τα γεγονότα που συγκλώνησαν τη χώρα και οδήγησαν στον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων πριν από ένα μήνα. Η Διεθνής Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέτασε το διάστημα 21 με 25 Ιανουαρίου και συνέλεξε στοιχεία για τις συγκεντρώσεις και τις πορείες πολιτών από φτωχογειτονιές, τις συγκρούσεις με τις αρχές, τους θανάτους και τις τουλάχιστον 900 συλλήψεις. Η έκθεση καταλήγει πως οι δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας υπό τις διαταγές του Νικολάς Μαδούρο άσκησαν υπερβολική βία σε βάρος πολιτών, ενώ προσήγαγαν εκατοντάδες, μεταξύ των οποίων και ανηλίκους. Η κυβέρνηση Μαδούρο επιτίθεται στους πιο φτωχούς, ενώ υποστηρίζει ότι τους υπερασπίζεται, τους δολοφονεί και τους συλλαμβάνει, λέει η Έρικα Γκεβάρας Ρόσας, διευθύντρια του τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Λατινική Αμερική.